Με το φακό του Calypso News επισκεφθήκαμε το νεοκλασικό μουσείο του κυρίου Μιχάλη Κυράνη. Έχουμε έρθει εδώ αρκετές φορές, αλλά θεωρούμε ότι κάθε φορά είναι η πρώτη φορά. Είναι καταπληκτικό μουσείο και το κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ όχι μόνο για εσάς τους Καλλινίους, αλλά κυρίως για τους αποδήμους, οι οποίοι ξέρουμε πόσο αγαπούν το νησί τους και πόσο θέλουν να βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα που τους θυμίζουν την πατρίδα τους. Κύριε Κυράνη, καλή σας πέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και εμείς χαιρόμαστε πάντα όταν ερχόμαστε. Το μουσείο σας πόσα χρόνια αλήθεια είναι ανοιχτό? Είμαστε γύρω στα 4 με 5 χρόνια. Τόσο λέγαμε κι εμείς. Ναι. Τόσο λέγαμε κι εμείς. Το έχουμε επισκεφθεί αρκετές φορές. Όμως κάθε φορά είναι σαν την πρώτη φορά, γιατί όλο προσθέτεται πράγματα. Ναι, είναι διάφορες συλλογές, ναι, οι οποίες τις προσθέτουμε, όπως είπατε, στο μουσείο. Έχουμε τα πράγματα τα οποία είναι σε άλλους χώρους και κάθε φορά που παρέζεται η ανάγκη τα παρουσιάζουμε, μπράβο, τα εκθέτουμε. Λοιπόν, ναι, εμείς θέλουμε τώρα να ξεκινήσετε, να μας παρουσιάσετε το μουσείο σας, γιατί θέλουμε να δουν και οι Καλλίνοι του εξωτερικού. Ναι. Να πούμε ότι πάρα πολλοί Καλλίνοι του εξωτερικού ήρθαν το καλοκαίρι, ναι, και το είδανε, και αυτό τους ευχαριστώ όλους. Να δούμε διάφορα πράγματα μέσα στο μουσείο, το οποίο κάθε φορά που έρχεστε θα το βλέπετε, βέβαια, διαφορετικό. Διαφορετικό, είναι γεγονός αυτό. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, έλα, από την κουζίνα, την παραδοσιακή μας κουζίνα με την όμορφη πιατοθήκη, η οποία είναι από τότε που χτίστηκε το σπίτι, από το 1908. Από την εποχή που ο παππούς, ο προπαππούς, ο Παρασκευάς Πυλάς το έχτισε, είναι αυτή η πιατοθήκη, απλώς τα χρώματα τονιστήκανε, είναι τα ίδια χρώματα. Τα πιάτα μας είναι του κεραμικού, είναι το εργοστάσιο που βρίσκεται στον Γκάζι στην Αθήνα πάνω. Υπάρχουν και άλλες συλλογές με πιάτα από την Αγγλία, από τη Γαλλία, από την Τουρκία. Και διάφορα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούσαν εκείνα τα χρόνια οι άνθρωποι, μαστραπάδες κλπ. Δίπλα στο, εδώ στην παρατσά που λέμε εμείς, βλέπουμε διάφορα αντικείμενα πάνω εκεί, όπως είναι τα δύο σίδερα, το γουδί με το γουδοχέρι. Τα σίδερα δουλεύανε με κάρβουνο. Το γουδί με το γουδοχέρι, ο μήλος του καφέ, και εδώ πέρα κάτω έχουμε τα διάφορα σκεύη που παρασκευάζουν το φαγητό, τις γαζέρες, τα καζάνια, και πιο κάτω βλέπετε και το παραδοσιακό μουρί. Η τραπεζαρία μας είναι έτοιμη, όπως τη βλέπετε, στολισμένη, με τα πιάτα, τα ποτηράκια, την καράφα, τα ποτήρια του νερού, τα μαχαιροπύρουνα τα οποία είναι ρώσικα και διάφορα άλλα πράγματα. Αν πάμε προς τα εκεί, θα δούμε την σκάφη που κάναν τα παιδιά μπάνιο, τις γυάλινες μποτήλιες που βάζανε μέσα το κρασί ή το λάδι, τις μιλόπετρες που λέθανε το σιτάρι και το κριθάρι, διάφορα αντικείμενα, εργαλεία, παιχνίδια, και εδώ πάνω έχουμε το φανάρι, το κλουβί δηλαδή που βάζανε το φαγητό για να το μετά να το φάνε μετά από 1-2 ώρες, το αποθηκεύανε. Πιο κάτω έχουμε τη σκάφη που ζυμώνανε το σιτάρι και το αλεύρι με το νερό για να κάνουν το ψωμί, και τα διάφορα κόσκινα, το σουφρά, και εδώ η σκάφη που πλένανε τα ρούχα. Χρησιμοποιούσαν πάντοτε οι Καλλινιές στο πράσινο σαπούνι και διάφορα άλλα αντικείμενα εδώ πέρα, τα οποία χρησιμοποιούνταν κάθε μέρα. Τα κλειδιά του σπιτιού, τα τυπάρια, και εδώ πάνω έχουμε διάφορα λασκεύη που είναι για το γάλα, καστανιές για να μεταφέρουν το φαγητό σε αυτούς που δουλεύανε μέχρι αργά το βράδυ, εκεί είναι για την αποθήκευση των ελιών, και διάφορα άλλα καζάνια, σκεύη, μαλαθούνια και άλλα πολλά, τα οποία χρησιμοποιούσαν καθημερινά οι άνθρωποι τότε. Ωραία, ωραία κουζίνα. Πάρα πολύ. Μου θυμίζει λίγο και το πατρικό μου, που είναι παλιό καλλινικό σπίτι, μόλις μπαίνει στην κουζίνα, ήταν αυτή εδώ η εικόνα. Εγώ έχω φωτογραφίες. Ναι, ωραίο σπίτι, ωραίο σπίτι. Θα το βλέπει τώρα το ρινιό μου στην Αυστραλία και θα κλάψει, είμαι βέβαιος να είναι δική. Κοινή συγγενή. Αλήθεια. Έχουμε τη Μενιού, ναι, η οποία είναι δικιά μου συγγενής. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πού θα πάμε? Πάμε τώρα στην κρεβατοκάμαρα. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα. Εδώ πέρα πάρουμε από εδώ την οικογένεια. Λοιπόν. Πάμε.
παλιό κρεβάτι, ε. Ναι, είναι το παλιό κρεβάτι, αυτό που υπήρχε μέσα στο σπίτι, με τα μαξιλάρια του. Αυτό είναι σάκος για τα παιδιά. Ύπνων ελαφρών. Ελαφρών. Σάκος και για τα παιδιά. Ναι, βάζανε μέσα ναι. Τα νυχτικά του, στο μαξιλαράκι του. Αυτό είναι μια παλιά βεντάλια. Αχ, τι ωραία. Τι ωραία βεντάλια. Τι ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τώρα το λαβωμάνο. Λοιπόν, εδώ πέρα βάζανε το νερό για να πληθούν τα χέρια τους και το πρόσωπό τους. Εδώ οι λάμπες, οι βεντούζες, η καλημέρα της γιαγιάς εδώ πέρα. Και εδώ έχουμε το καβάδι, τη βράκα, το τσεμπέρι, το οποίο είναι διπλής όψης, ναι, της εποχής. Κάθε σπίτι έχει τη μηχανή της Singer. Ναι. Και αυτό εδώ είναι ένα από τα πρώτα σίδερα που ήρθαν στην Κάλυμνο και δούλευε με ηλεκτρισμό. Τα πρώτα. Μετά εδώ έχουμε τη στίβη και διάφορες φωτογραφίες από τους γάμους. Εδώ είναι ο γάμος του παππού και της γιαγιάς του 1927 και εδώ της αδερφής της του 1935. Το εικονοστάσι με παλιές ρώσικες εικόνες, μια και η οικογένειά μου ήταν στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία πάνω. Η λάμπα είναι από τη Σμύρνη και εκεί έχουμε το σταυρό, όπου εκεί πίσω γράφονται τα ονόματα των παιδιών που γεννήθηκαν μέσα στο σπίτι αυτό και τα στέφανα από το γάμο του παππού και της γιαγιάς. Συνεχίζουμε απέναντί μας, έχουμε διάφορα χειροποίητα, είναι αυτά επιγραφές, ας το πούμε και έτσι, με το «Έχει ο Θεός», «Πίζουν στο Θεό» κλπ. Και εκεί έχουμε εικόνες πάλι του Αγίου Παντελεήμονα, ρώσικες εικόνες. Και εδώ απέναντί μου είναι το πορτρέτο του παππού του Παρασκευά που έχτισε το σπίτι. Είναι ο παππούς ο Σκυλάς, ο Παρασκευάς, ο Καπνέμπορος. Και το σπίτι αυτό το έκαμε για την πρωτοκόρη του, την Μαρία, την μάνα του πατέρα μου, τη γιαγιά μου. Τη γιαγιά σας. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει η συλλογή με τους καλύμνιους της Αγίας Πετρούπολης. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η κοινότητα της Αγίας Πετρούπολης, των καλυμνίων της Αγίας Πετρούπολης, ήταν ακμάζουσα. Είχε πάρα πολλά μέλη και εκεί είχαν ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, πουλούσαν σφουγγάρια. Οι άνθρωποι ήταν δραστήριοι, ήταν άνθρωποι της δουλειάς, των γραμμάτων. Και προκόψανε. Ερχόντουσαν στην Κάλυμνο, χτίζανε τα σπίτια τους, φεύγανε, πουλούσαν εμπορεύματα, ξαναερχόντουσαν. Έχουμε ένα ρώσικο σαμοβάρι εδώ. Έχουμε διάφορα χαρτονομίσματα ρώσικα. Ρούβλια. Ρούβλια, αυτά εδώ. Και εδώ πέρα έχουμε διάφορα, ένα είναι ομόλογο ρώσικο. Και εδώ πέρα έχουμε φωτογραφίες πολλές από τους καλύμνιους της Αγίας Πετρούπολης. Εδώ λοιπόν, ναι, ο Βούρος ο Μιχάλης, ο οποίος δούλευε στο ζαχαροπλαστείο του παππού μου, του Μικέτου Κυράνη. Σεργίου. Ο Σεργίου, ο Φέκες δηλαδή, ο Φέκες. Το οποίο Φέκες σημαίνει Θοδωρής στα ρώσικα. Εδώ λοιπόν είναι ο Τηλιακός, είναι ο παππούς του Γαμπρούσας. Ναι. Και εδώ έχουμε τους Κυράνιδες, τους Πουγούνιδες, τους Βαρκάδες, Χατζή Θεοδόρου και Τηλιακούς και πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους που έζησαν τότε. Και εδώ, και, εδώ. Και ζυγαριές, είναι κοιμήλια οικογενειακά. Ο παππούς μου τότε μαζί με τον αδερφό του τον Κώστα ήταν στην αγορά και έχω τα κοιμήλια τους από εκεί. Και εδώ έχω την Όλγα, τη Βασίλισσα Όλγα, φωτογραφία, την οποία η οικογένειά μου μαζί με άλλους καλύμνους έσωσαν τότε στην Επανάσταση του 17. Λοιπόν, εδώ τώρα σε αυτό το σημείο κάνουμε εκθέσεις. Όχι μόνος μου βέβαια, με τους συνεργάτες μου είναι ο Νικόλος Κουτελάς και η Μαρία η Μαχρυλού. Λοιπόν, οι εκθέσεις μας αυτές γίνονται κάθε χρόνο μία έκθεση και αυτή την εποχή έχουμε την κεραμική στην Κάλυμνο και όχι μόνο. Η κεραμική αυτή περιλαμβάνει διάφορα σκεύη, όπως τα βλέπετε στο φακό, που έχουν σχέση με αποθήκευση τροφίμων κλπ. Και είναι αντικείμενα τα οποία βρεθήκανε στην Κάλυμνο, αυτά που βλέπετε εσείς, είναι από την Απουλία, είναι από τα ελληνικά νησιά, είναι από την Κρήτη, είναι από διάφορα άλλα μέρη και από τη Γαλλία κλπ. Και όλα αυτά βρεθήκανε στην Κάλυμνο και χρησιμοποιηθήκανε από τους Καλύμνιους και τις Καλυμνιές. Και εδώ πάνω, όπως το βλέπετε, είναι από την Απουλία. Τώρα, σε αυτό το σημείο βάλαμε τα καλύμνικα κεραμικά. Είναι τα κεραμικά τα οποία έφτιαξε ο αείμνηστος ο Μιχάλης ο Βλάμος,
ο τελευταίος κεραμοποιός Τσουκαλά στην Κάλυμνο και έφτιαξε όλες αυτές τις λαΐνες, το θυμόμαστε το Μιχάλη τον Βλάμο, ήταν εκεί, συστροφή όπως ανεβαίναμε, συστροφή του Αγίου Παντελεήμονα, πάνω εκεί, που έφτιαχνε τα διάφορα κεραμικά, τα μούρια, τις λαΐνες, τα λαϊνάκια, τα πιθοπούλια και όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε εδώ, σε αυτό το σημείο. Και μάλιστα αυτός εδώ είναι και ο κεραμικός τροχός. Βλέπετε τις λαΐνες κλπ. Είναι ο κεραμικός τροχός και το κόσκινο του Μιχάλη του Βλάμου, τα οποία μου παραχώρησε δωρεάν ο γιος του ο Παναγιώτης και θα τα επιστρέψω. Έλα να σου πω και εγώ τώρα ένα κομμάτι που έχει σχέση με αυτό. Του Αγίου Παντελεήμονα, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, πάντα υπήρχαν οι εκθέσεις, να το πούμε έτσι, για να πάρουν, να τα δω, τα τσουκαλάκια, τα μικρά τα λαΐνια. Ναι. Και ήταν πια το μεγάλο μας δώρο αυτό, εκεί να πάρουμε τα τάχαντες για να μαγειρέψουμε εκεί μέσα, εδώ, ή με τα λαϊνάκια εδώ. Ναι, πανέμορφα, και όποιος έχει τώρα, ας τα φυλάξει, είναι συλλεκτικά, γιατί δεν υπάρχουν πλέον. Και δυστυχώς η κεραμική στην Κάλυμνο σταματάει. Δεν συνεχίζεται. Κρίμα, είναι κρίμα αυτό. Ο Μιχάλης ο Βλάμος είναι ο τελευταίος τσουκαλάς και αργοποιός στην Κάλυμνο. Όπως βλέπετε, φωτογραφίες, πίνακες από τις καλυμιές. Πού πάμε τώρα? Λοιπόν, να πάμε τώρα στο δωμάτιο που έχουμε για τα έπιπλα τα ανακαινισμένα της Μαρίας της Μακρυλού. Ναι, και... Λοιπόν, σε αυτό το δωμάτιο έχουμε διάφορα ανακαινισμένα έπιπλα. Τα περισσότερα είναι της Μαρίας της Μακρυλού, η οποία ανακαινίζει έπιπλα, βρίσκει και ανακαινίζει, και όπως βλέπετε είναι έπιπλα μεγάλης αξίας. Είναι ένα ιταλικό τραπέζι της δεκαετίας του 1920, ένα κρεβάτι, μια ζυγαριά, στέφανα, τραπέζι, κουρτινόξυλα σκαλιστά, μια ωραία ντουλάπα, σκαλιστή κι αυτή. Τα οποία βέβαια δεν ήταν σε αυτήν την κατάσταση. Όχι βέβαια, είναι ανακαινισμένα. Η Μαρία τα έφτιαξε, ναι, και τα εκθέτει εδώ. Η εικόνα εδώ, σκάφες, η πολυθρόνα, και εδώ βλέπετε ένα ωραίο καθρέφτη, και εδώ πέρα βλέπετε ένα παλιό ράδιο και μια ζυγαριά, η παλάτζα που λέμε. Τι μας θυμίζεις τώρα, ωραία. Σταματήσαμε σε αυτή την ποδιά. Ναι, είναι η ποδιά που χρησιμοποιούσαν, που φορούσαν τότε τα παιδιά, οι μαθητές και οι μαθήτριες στα σχολεία, στα δημοτικά. Και στα γυμνάσια είχαν το πηλίκιο. Να με το θυμάσαι. Αφού φόρεσα κι εγώ. Φόρεσα κι εγώ. Μια μικρή πιατοθήκη με διάφορα αντικείμενα παλιά. Λοιπόν, και τώρα βρισκόμαστε στο σαλόνι του σπιτιού. Είναι ένα σαλόνι παραδοσιακό, καλύμνικο, το οποίο έχει στη μέση τον καθρέφτη και τον μπουρό, και πάνω εκεί έχει διάφορα αντικείμενα και φωτογραφίες οικογενειακές. Δεξιά και αριστερά πάλι φωτογραφίες οικογενειακές, ο πατέρας μου, η μάνα μου και συγγενείς μου, παππούδες και γιαγιάδες. Ένα γραμμόφωνο βλέπετε εκεί από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Και απέναντι οι λιθογραφίες αυτές που ήταν μέσα στο σπίτι, είναι η Τριανδρία, είναι ο Γονατάς, ο Πλαστήρας και ο Φωκάς. Ναι, είναι από το 22. Το συνηθίζαν αυτά τα, ναι, τα καλύμνικα σπίτια, ναι, τα καλύμνικα σπίτια να έχουν μέσα. Και απέναντι είναι η μάχη του Βατερλό που έγινε στο Βέλγιο πριν από 200 χρόνια. Αυτά υπήρχαν μέσα στο σπίτι, τα βρήκα εδώ πέρα. Από κάτω έχω ένα πανόραμα της Καλύμνου του 1935. Και πιο πέρα ένα άλλο πανόραμα της Καλύμνου του 1912. Αυτό εδώ είναι το 1912. Διάφορες φωτογραφίες από την οικογένειά μου, πάλι δεξιά και αριστερά. Και εδώ έχουμε μια συλλογή από δραχμούλες, για να μην ξεχνάμε. χίλιες δραχμές. 500, Παναγία μου, 200, 100, τι αξία είχαν τότε. Ναι. Μεγάλη αξία. Μεγάλη αξία είχαμε στα χέρια μας. Λοιπόν. Ναι. Και εδώ τώρα να πούμε ότι υπάρχει μία λιθογραφία έγχρωμη, είναι η Αθήνα,
από τη μεριά του, από το κολονάκι φωτογραφισμένη και είναι του 1888. Ναι. Και δεξιά και αριστερά έχω δύο παππούδες, είναι ο παππούς ο Λελέκης, ο Θεόφιλος Λελέκης, ο οποίος ήταν δήμαρχος Καλλίνου από το 14 έως το 29 κατά περιόδους, και από κάτω έχω έγγραφα από τη θητεία του, και εκεί είναι ο άλλος παππούς, ο Νικόλαος ο Κυπρέος, ο οποίος ήταν έμπορος και κινητής, δηλαδή ξεκινούσε σφουγγαράδικα καΐκια για την Αφρική κάτω. Είναι από τη μεριά της μητέρας μου, και εδώ πέρα οπωσδήποτε κάθε σπίτι νομίζω ότι είχε ένα ιστορικό, μια φωτογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο βρήκα και εγώ μέσα στο σπίτι. Κοσμούσα τα σπίτια της εποχής, ναι. Λοιπόν, και Βενιζέλους έχουμε ονόματα. Κυράνιο, οφείλουμε να σας δώσουμε συγχαρητήρια. Είναι πάρα πολύ ωραίο το νεοκλασικό σας μουσείο και το εμπλουτίζετε κάθε τόσο με καινούργια πράγματα, δηλαδή παλιά, αλλά που τα βρίσκετε και τα βάζετε εγώ μέσα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο ο οποίος με βοηθάει, τους συνεργάτες μου, τον Νικόλα τον Κουτελά και τη Μαρία τη Μακρυλού, όλο τον κόσμο ο οποίος έρχεται και μας επισκέπτεται, τα σχολεία, τους δασκάλους μας. Μπράβο. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους, εσάς που έρχεστε τακτικά και παίρνετε συνεντεύξεις. Και να πούμε ότι επειδή αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος η οποία έχει τελειώσει ο τουρισμός κλπ. Αν θέλει κάποιος να επισκεφτεί να το μουσείο, να με τηλεφωνήσει, να κλείσουμε να ανοίγεται, ένα ραντεβού. Να ανοίγεται, να μπορούμε να... Πάντως τα σχολεία έρχονται και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν την ιστορία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ την έκθεση αυτή θα την κρατήσω ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα και μετά θα την αλλάξω, θα κάνουμε μια άλλη έκθεση. Μια άλλη έκθεση. Κατά καιρούς κάνετε εκθέσεις. Λοιπόν, αυτό εμείς να πούμε ότι το αφιερώνουμε στους απόδημους Καλλίνιους που θέλουν να μαθαίνουν για το νησί τους, και είμαι σίγουρη ότι θα συγκινηθούν πάρα πολύ βλέποντας αυτά τα παλιά πράγματα. Πολλά στοιχεία από αυτό εδώ το νεοκλασικό τα έχουν τα σπίτια, τα σπίτια τους τα παλιά τα Καλλίνια. Ακριβώς, και αυτό είναι που θα τους συγκινήσει ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εγώ όμως θα πάω εδώ να το κλείσω. Θα φύγω λίγο με τα πύληνα που είναι τόσο όμορφα και θα έρθω εδώ, στη πιατοθήκη.